το Φραγκοκάστρο έχει 2-3 χιλιάδες κρεβάτια και δεν υπάρχει οικισμός. Ο Κούτελος, ο Φίνικας, ο Λύκος, αυτά τα μέρη, δεν υπάρχει οικισμός. Λύση σε προβλήματα δεκαετιών που δεν επέτρεψαν την οικιστική ανάπτυξη περιοχών που είναι στις πιο δημοφιλείς τουριστικά της Νότιας Κρήτης, υπόσχεται να δώσει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο σφακίων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με μια μελέτη ύψους 220.000 ευρώ, ο Δήμος φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για ένα μέλλον με περισσότερες προοπτικές. Θα μπουν καινούργιοι οικισμοί. Θα χρησιμοποιούν καινούργιοι. Μετά, οι παλιοί οικισμοί, οι οποίοι είναι παλιά από το 25 που ήταν οικισμοί, θα επεκταθούν. Διότι υπάρχει πρόβλημα οικοδόμησης και δεν μπορούν να χτίσουν. Και είναι και το άλλο. Είναι ορισμένοι οι οποίοι είναι παραδοσιακοί οικισμοί και δεν μπορούν να κάνουν ούτε έργο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αράδαινας, που αν και αποκαλείται χωριό φάντασμα λόγω της εγκατάλειψής του από τους παλιούς κατοίκους, σήμερα για τους λιγοστούς που επιμένουν να ζουν εκεί, δεν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης πόσιμου νερού. Η Αράδαινα, αυτή τη στιγμή σκουπιδιάζουμε για την Αράδαινα. Έχουμε κάνει μια μελέτη για την ίδρυυση και μας απαγορεύει να βάλουμε νερό μέσα. Όπως είναι οι κομετάδες, όπως είναι χωρίς το σφακιό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άδεια, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Για τα χωριά Ασφένδου και Καλλικράτης, οι κάτοικοι των οποίων υποφέρουν από την έλλειψη νερού, η μελέτη του έργου ίδρυυσης κάλωσε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία την απέρριψε ως μη επίγουσα. Δεν το θεωρούν επίγον. Και πίνουμε από 300 χρόνο στέρνας πίνουμε. Εγώ κουβάλισα πέρυσι 400 βυτία του Δήμου νερό. 400 βυτία κουβάλισα Ασφένδου Καλλικράτη. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Ναυτιλίας χρηματοδοτεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα τηλεμετρίας για τον Δήμο Σφακίων, το οποίο εγκαθιστά ηλεκτρονικά συστήματα σε όλες τις γεωτρήσεις, ώστε να εντοπίζονται και να αποκαθίστανται άμεσα τυχόν βλάβες. Ενθαρρυντικές είναι οι εξελίξεις και για τα λιμάνια της χώρας Σφακίων και της Αγίας Ρουμέλης, που σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Χανίων πρόκειται σύντομα να δεχτούν σημαντικές παρεμβάσεις.